Με εδώ πίσω στο στούντιο, αυτοδιάλυση της Βουλής και παρέδυση της κυβέρνησης ζητούν οι οικολόγοι και η βουλεύτρια Άννα Θεολόγου. Έχουμε τον κύριο Περδίκη μέσω Skype κοντά μας. Κύριε Περδίκη, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Σας πρόλαβα, σας καθυστέρηση 3 λεπτών, να με συγχωρέσετε. Ήρθετε από Αθήνα. Ναι, από μακριά, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Περδίκη, έχετε μια κοινή ανακοίνωση μαζί με την κυρία Θεολόγου που ζητάτε αυτοδιάλυση της Βουλής και παρέτηση της κυβέρνησης. Πρώτα, δύο ερωτήματα. Γιατί τώρα, γιατί χθες η συγκεκριμένη ανακοίνωση και αν πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει αποδεκτό και από τους υπόλοιπους βουλευτές, γιατί φαντάζομαι για να γίνει ενεργοποίηση του άρθρου 67 χρειάζεται ομοφωνία. Ναι, σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση του άρθρου 67, καταθέτουμε κοινή πρόταση απόφασης της Βουλής που χρειάζεται όντως πλειοψηφία, όχι ομοφωνία. Α, η πλειοψηφία. Πλειοψηφία, απλή Μάλιστα. πλειοψηφία. Και το 1/3 των τουρκοκύπριων βουλευτών που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Συνεπώς, όντως την Παρασκευή, το αίτημα της κυρίας Θεολόγου και το δικό μου και το κινήματος οικολόγων συνεργασία πολιτών με ομόφωνη απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής μας του περασμένου Σαββάτου κατατίθεται στην Ολομέλεια της Βουλής πρόταση για απόφαση για αυτοδιάλυση της Βουλής σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 67 του Συντάγματος. Η δεύτερη απόφαση που πήραμε είναι να ζητήσουμε ταυτόχρονα και την παρέτηση της κυβέρνησης. Δηλαδή να γίνουν ουσιαστικά κοινές εκλογές, μία εκλογική διαδικασία και για πρόεδρο της Δημοκρατίας και για τη νέα Βουλή. Αυτή η ανάγκη σας να προβείτε σε αυτή την ανακοίνωση από πού προήλθε, κύριε Περδίκη? Προέρχεται από το γεγονός ότι εμείς διαπιστώνουμε ως κίνημα οικολόγων συνεργασία πολιτών, ότι για αυτόν τον τεράστιο διασυρμό της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχει υποσκάψει τα μάλα την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας, είδατε και την χτεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Βεβαίως, και την Πέμπτη θα συζητηθεί ξανά το θέμα και να δούμε τι θα μας στείλουν σήμερα. Να μας στείλουν στο δικαστήριο, θα δικάσουν τον Κυπριακό λαό στο σύνολο του, την Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώ την Πέμπτη συζητιέται στην Ολομέλεια της Βουλής, της Ευρωβουλής, αυτός ο τεράστιος διασυρμός, αυτή η τεράστια καταστροφή για την Κύπρο, πρέπει κάποιοι να αναλάβουν, βέβαια υπεύθυνοι, όχι κάποιοι, υπεύθυνοι, να αναλάβουν την ευθύνη για αυτό που έχουν κάνει ή έχουν αφήσει να γίνει. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από την κυβέρνηση και την Κυπριακή Βουλή. Της οποίας ο πρόεδρος ενεπλάκει σε κορυφαίο επίπεδο σε αυτό το σκάνδαλο. Φαντάζομαι ότι δεν σας αρκεί βεβαίως η παρέτηση του κύριου Σουλούρη και η παρέτηση του κύριου Τζοβάνι μέχρι να τελειώσει και να ολοκληρωθεί το έργο των ερευνών. Αυτό λέει η απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, ότι δεν αρκεί η παρέτηση του κυρίου Σουλούρη και του κυρίου Τζοβάνι. Απαιτείται η αυτοδιάλυση της Βουλής, νέες εκλογές, όπως και η παρέτηση της κυβέρνησης και νέες εκλογές ταυτόχρονα. Μάλιστα. Όταν έχετε κάποια, αν θέλετε, ανταπόκριση από τα άλλα κόμματα για το πώς είδαν αυτή την ανακοίνωση, ήταν χθες που βγήκε η ανακοίνωση αυτή. Έχουν αντιμετωπίσει την πρόταση αυτή με ψυχρότητα μέχρι και αρνητικότητα. Μάλιστα. Κανείς δεν θέλει βεβαίως αυτοδιάλυση της Βουλής και παρέτηση της κυβέρνησης. Από την άλλη όμως αξίζει να σημειώσουμε, δημοσιογραφικά το λέω πάντα, ότι με το που προβλήθηκε το βίντεο και το είδαμε, όταν είχαμε εκπροσώπους κομμάτων από αυτήν εδώ την εκπομπή, έλεγαν ότι θα κάνουμε τα πάντα ό,τι χρειαστεί ακόμα και να διαλύσουμε τη Βουλή έτσι ώστε να καθαρίσουν τα ονόματα όλων μας, γιατί δεν θέλουμε όλοι να μπαίνουμε στο ίδιο σακί. Κοιτάξτε, για τη Βουλή δεν έπρεπε να τίθεται πολύ σοβαρό θέμα σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό, γιατί έτσι κι αλλιώς σε λίγους μήνες θα τελειώσει η θητεία της. Άρα για τη Βουλή θα ήταν σχετικά εύκολο να προχωρήσει στην αυτοδιάλυση και την εκλογική διαδικασία που πρέπει να γίνει στον επόμενο μήνα. Δηλαδή δεν είναι μεγάλο το κόστος το πολιτικό για τη Βουλή, που στο κάτω-κάτω της γραφής ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, τον οποίο ανέχθηκαν τα πολιτικά κόμματα. Να θυμίσουμε ότι το 2017 όλα τα πολιτικά κόμματα, τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, αριστερά, κεντρώα, δεξιά, καταψήφισαν στη Βουλή την πρόταση νόμου που είχαμε καταθέσει για διαφάνεια στο σχέδιο πολιτογραφήσεων. Και οι ομιλίες τους είναι εκεί, στα πρακτικά της Βουλής, που έλεγαν τα μεγάλα κόμματα ότι θέλουμε να προστατεύσουμε, να υπερασπιστούμε το σχέδιο
των επενδύσεων και των προεδρογραφήσεων. Ναι. Ήταν όλοι υπέρ αυτού του σχεδίου, όπως λειτουργούσε και ήξεραν από τότε πώς λειτουργούσε με λαθασμένο τρόπο. Συνεπώς έχουν ευθύνη όλα τα πολιτικά κόμματα, γιατί άργησαν πάρα πολύ, ακόμα πριν λίγους μήνες και πριν λίγες εβδομάδες, ανέχτηκαν την προσπάθεια να φορτώσουν στο κίνημα των οικολόγων και σε μένα προσωπικά ο πρόεδρος της Βουλής να φορτώσει τη διαρροή των εγγράφων στον Αλτσαζίρα. Το θυμάστε, δεν πέρασε πολύ καιρό. Έκαναν όλη την πάπια, δεν είπε κανένας τίποτα, δεν αντέδρασαν ουσιαστικά. Άφησαν τον πρόεδρο της Βουλής να χειριστεί το θέμα όπως το χειρίστηκε. Άφησαν τα πράγματα να έρθουν εδώ που έφτασαν. Όλα τα κόμματα, συνεπώς, έχουν ευθύνη τα κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν στην αυτοδιάλυση της Βουλής. Για την κυβέρνηση τι να πω. Τα λένε οι έρευνες, τα λέει το φιλμάκι και τα άλλα που έχει ο Αλτσαζίρα. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει εντύπωση ότι διαθέτει και άλλα στοιχεία και άλλες τέτοια ντοκουμέντα. Ο Αλτσαζίρα που αγγίζουν πλέον την κυβέρνηση και στελέχη της κυβέρνησης. Άρα διαρωτώ με ποιαν αξιοπιστία αυτή η κυβέρνηση πλέον όταν βρίσκεται υπό την απειλή αυτών των αποκαλύψεων μπορεί να διαχειριστεί και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του κυπριακού λαού σε μια κρίσιμη φάση στα λεγόμενα εθνικά ζητήματα όπως είναι το κυπριακό και απειλές της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Συνεπώς μόνον η κολυμβήθρα του Σιλοάμ που λέγεται εκλογές, καταφυγή στην Λαϊκή Βούληση και να αναλάβει ο λαός τις ευθύνες του για τις επιλογές του, μπορεί να μας βγάλει από αυτό το τεράστιο αδιέξοδο που μπήκαμε το πολιτικό προσωπικό ενσυνείδητα και με δική μας ευθύνη. Ναι, θα δούμε και τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές που θα έχουμε. Κύριε Περδίκη, η κάθε ψήφος είναι στα χέρια του κάθε πολίτη, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι πλέον οι πολίτες δεν θα έχουν δικαιολογία για τις επιλογές τους και πρέπει ακριβώς για να μην υπάρχουν δικαιολογίες να περιμένουμε τον ερχόμενο Μάιο ή τον Φεβρουάριο του 2023, τώρα που είναι ζεστό το σίδερο και τα θυμούνται όλοι και τα ξέρουν, να προχωρήσουμε σε εκλογές και προεδρικές και βουλευτικές για να αναδείξει η κοινωνία, οι πολίτες, ο λαός την ηγεσία που θέλει. Την καθαρή πλέον ηγεσία, η οποία να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη πολιτική, κοινωνική και δημοκρατική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Περδίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Καλή συνέχεια. Σας μέρα. Καλή συνέχεια.